Ένα στόχος χωρίς σχέδιο είναι απλά μια ευχή, έλεγε ο Εξυπερή. Στην περίπτωση του Έλληνα Ιακώβου Χατζηδημητρίου, το όραμα και η στρατηγική ήταν τα σημεία κλειδιά για την παρθενική του είσοδο στον ονειρικό κόσμο της ορολογοποιίας. Μια τέτοια ρυψοκίνδυνη μετάβαση μόνο με τη συνδρομή ενός θεού θα μπορούσε να επιτευχθεί. Και αυτός ο θεός ακούει στο όνομα Ιαννός. Ο θεός όλων των ενάρξεων και μεταβάσεων σε κάθε στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης και όχι μόνο. Ένας θεός που απεικονιζόταν με δύο πρόσωπα και λατρευόταν κατά την αρχαιότητα από τους Ρωμαίους. Πάνω ακριβώς σε αυτό το συμβολικό όνομα έχτισε τα θεμέλια αυτής της πρωτοβουλίας και με όχημα το Άβυσσος ξανύχτηκε στα αβυσσαλαία πελάγη της ελβετικής ορολογοβιομηχανίας. Είμαι ο Τέο και καλώς ήρθατε στο Greek Watch Reviews. Τον Μάρτιο του 2019 η εταιρεία λάνσαρε στο Kickstarter το πρώτο της εγχείρημα με την ελληνική ονομασία Άβυσσος. Θυμάμαι πως εκείνη την περίοδο που το πρωτοείδα είχα καταφερθεί απαξιωτικά κατά του συγκεκριμένου μοντέλου καθώς θεώρησα αβασάνιστα ομολογώ πως και αυτό αποτελούσε άλλο ένα φάσον πυροτέχνημα που τόξευε στο γρήγορο ευκαιριακό κέρδος. Ευτυχώς η τύχη τα έφερε έτσι ώστε το Άβυσσος να έρθει στα χέρια μου και να του δώσω έτσι μια ευκαιρία να με κάνει να αναθεωρήσω. Το project του Άβυσσος χρειάστηκε 3 χρόνια για να πάρει σάρκα και οστά, καθώς απαιτήθηκε να σχεδιαστεί 2 φορές από την αρχή προκειμένου να μετουσιωθεί σε αυτό που εκπροσωπούσε ως ιδέα. Το Άβυσσος σχεδιάστηκε από ανεξάρτητο ελβετό σχεδιαστή ρολογιών, ο οποίος έδωσε την τελική μορφή στην οαιρή εικόνα του δημιουργού του. Πηγές έμπνευσης αποτέλεσαν τόσο η μακραίωνα παράδοση των σημειακών σφουγγαράδων, όσο και ο ιδιοφυής μηχανισμός των αντικυθύρων, ένα μοναδικό έργο μηχανικής από τα βάθη της αρχαιότητας, που μέχρι και σήμερα εκπλήσει με τον αριστουργηματικό σχεδιασμό του και την εκτέλεση της ασύλληπτης αστρονομικής του ακρίβειας για τα δεδομένα της εποχής του. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω τον φίλο Παναγιώτη που μου εμπιστεύτηκε το προσωπικό του Άβυσσος, το οποίο αποτελεί ένα από τα πολλά ενδιαφέροντα κομμάτια της συλλογής του. Η συγκεκριμένη έκδοση αγοράστηκε ενώ έτρεχε στο Kickstarter στην τιμή των 725 ελβετικών φράγκων, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται λιποφόροι και έξοδα αποστολής. Με την τότε ισοτιμία φράγκου και ευρώ, το τελικό κόστος ανήλθε περίπου στα 880 ευρώ. Η συσκευασία του είναι χάρτινη, λιτή και λειτουργική, όχι κάτι το ιδιαίτερο και περιλαμβάνει το ρολόι γυμνό μαζί με 2 αλαξιές από λουράκια. Επιπροσθέτως, το πακέτο συνοδεύει και μια πρακτική υφασμάτινη θήκη χωρητικότητας 2 ρολογιών, η οποία δείχνει προσεγμένη και βολεύει στη μεταφορά. Ξεκινώντας από την κάσα του, αυτή είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 316L και είναι όλη βουρτσισμένη. Διακρίνεται από τις απότομες και κοφτερές ακμές της και τα αιχμηρά τελειώματα στα λάκ της. Σου δίνει την αίσθηση μιας ακατέργαστης μάζας που μορφοποιήθηκε σε μια πρωτόγονη εργαλειομηχανή. Κι όμως, αν το παρατηρήσεις καλύτερα, ίσως αυτό να γίνεται εντέχνος προκειμένου αφενός να αποδώσει την γύμνια των σημειακών δυτών και αφετέρου να εναρμονιστεί με το άγριο περιβάλλον του αδάμαστου θαλάσσιου στοιχείου. Η σχεδίαση από το πλάι επιδεικνύει το λεπτό προφίλ της κάσας, το οποίο βαθαίνει ελαφρά προς τα μέσα αλλά σε σημείο που η κοιλιά της να μην ακουμπάει κάτω. Η καμπυλότητα της κάσας παραπλανεί την αντίληψη και δεν πιστεύεις ότι το συνολικό της μήκος ανάμεσα στις 2 άκρες της αγγίζει τα 54 χιλιοστά. Αναστρέφοντας την κάσα, το βλέμμα εστιάζει στο ανισόπεδο κανάλι που διατρέχει όλο το μήκος της κάσας από άκρη σ' άκρη. Αυτό είναι βάθους 2 χιλιοστών και πλάτους 20 χιλιοστών και ο λόγος ύπαρξής του είναι για να υποδεχτεί και να σφιχταγκαλιάσει το λουράκι. Μία έξυπνη και εργονομική λύση που δεν επιβαρύνει τα ήδη 15 χιλιοστά ύψους της κάσας και διατηρεί συγχρόνως το κέντρο βάρους χαμηλά. Στο μέσο αυτού του διαδρόμου αποκαλύπτεται ο μηχανισμός του ρολογιού μέσω ενός απλού ορυκτού κρυστάλλου,
που δίνει μια ευχάριστη στιλιστική νότα στο μοναδικό χαρακτήρα του ρολογιού. Ο αύξονα αριθμός παραγωγής του μοντέλου μαζί με την εύστοχη σκαλιστή επιγραφή στην αρχαιοελληνική διανθίζουν με τη σειρά τους την τραχιά υφή του οπίσθιου μέρους. Το άβυσσο σαν ένα γνήσιο γέννημα και θρέμα της θάλασσας δηλώνει υδατοστεγανότητα τα 30 μπαρ ή 300 μέτρα στατικής πίεσης. Περνώντας τη στεφάνη, αυτή είναι ομοίως από ανοξείδωτο το ατσάλι και έχει διάμετρο 44 χιλιοστά. Χαρακτηρίζεται από ένα κυματιστό μοτίβο που περιτρέχει την περίμετρό της και παραπέμπει ευθέως σε αυτήν του Omega Seamaster. Κατά την περιστροφή διαπιστώνει στην παντελή απουσία εγκοπών και το δύσκολο έργο αναλαμβάνει η λία πολυγονική του διάταξη, η οποία στην αρχή απαιτεί δυνατό πιάσιμο. Ευτυχώς, το γεγονός ότι δεν εφάπτεται με την κάσα, καθώς και ότι εξέχει ελαφρώς από αυτήν, σώζει κάπως την κατάσταση. Η στεφάνη είναι μονής κατεύθυνσης με φορά αντίθετη της περιστροφής των δικτών, ενώ κλικάρει σε 120 θέσεις. Το bezel action έχει απρόσμενα πάρα πολύ καλή αίσθηση. Είναι σφιχτό όσο πρέπει, εκπέμπει με τον ήχο του μία στίβα αρρώτητα και δεν έχει ασάφιες ή ενοχλητικά backplay. Φέρει στην επιφάνειά της εγχάρακτες ενδείξεις 5 λεπτών διαστημάτων και στη θέση 12 έχει δεικτική κουκίδα με υλικό Super Luminova. Το άβυσσος είναι εφοδιασμένο με ένα θολωτό αντιχαρακτικό κρύσταλλο από ζαφύρι, το οποίο υψώνεται αισθητά από τον bezel. Συνεπώς θέλει λίγη προσοχή, καθώς είναι εκτεθειμένο σε χτυπήματα και γρατσουνιές. Έχει αντιθαμβωτική επίστρωση μόνο από την εσωτερική πλευρά και σε γενικές γραμμές η ευκρίνειά του θα ικανοποιήσει ακόμα και υπό μικρή γωνία. Κάτω από το κρύσταλλο το dial σου προσφέρει μια πλούσια αισθητική εμπειρία και απόλαυση. Το dial σε ταξιδεύει με το μεθυστικό γαλάζιο του χρώμα, καθώς αυτό εξασθενεί προς το βαθύ κιανό. Είναι λες και καταδίεσαι από το κέντρο προς την περιφέρεια. Έχει μία μόδις υφή σαν ένα γυαλόχαρτο με απαλούς κόκκους λίανσης, το οποίο αλλήλως συμπληρώνεται με την χρωματική πανδεσία του μπλε που άλλοτε ενισχύεται και άλλοτε σκουραίνει ενώ παίζει με το φως. Το dial του άβυσσος είναι τύπου sandwich, δηλαδή αποτελείται από δύο στρώματα όπου το επάνω είναι διάτριτο ενώ το υποκείμενο είναι επικαλυμμένο με φωσφορίζον υλικό Super Luminova. Τα τρυπητά περιγράμματα των αραβικών αριθμών με σαφείς επιρροές από την τεχνοτροπία της Panerai εναρμονίζονται με το σχήμα των ενδείξεων της ώρας που είναι εμπνευσμένο από αυτό της καμπανελόπετρας, την πέτρα δηλαδή που χρησιμοποιούν οι παραδοσιακοί σφουγγαράδες ως βαρύδι για να κατεβαίνουν στο βυθό. Οι εύσωμοι και βαμμένοι στο μοβ δείκτες του άβυσσος είναι τύπου σπαθιού και ξεχωρίζουν από το διαφορετικό φινίρισμά τους. Η κορύφωση του σχεδιαστικού ίστρου αποτυπώνεται στο Small Second στη θέση 6. Στην προκειμένη το concept δεν περιλαμβάνει δευτερόλεπτο δείχτη, αλλά ανταυτού μία δεύτερη μοβέλικα που περιστρέφεται υποδεικνύοντας ότι απλά ο μηχανισμός λειτουργεί. Το σχέδιο είναι δανεισμένο από τον μηχανισμό των αντικυθύρων, τον πρώτο γνωστό αναλογικό μηχανικό υπολογιστή, ένα εντυπωσιακό μηχάνημα με γρανάζια με ιδιαίτερα πολύπλοκη πλανητική λειτουργία. Το σωζόμενο τέχνεργο ανασύρθηκε το 1900 από το βυθό μεταξύ άλλων ευρημάτων από δεινούς σημειακούς φουγγαράδες. Όταν το σκοτάδι πλησιάζει, τότε το άβυσσος πλημμυρίζει από φως. Όπως μου το επιβεβαίωσε ο δημιουργός του, υπάρχει χρήση της ουσίας Super Luminova, χωρίς όμως να μου αποκαλύψει τον τύπο της. Κρίνοντας από το χρώμα, την ένταση και τη διάρκεια, πιθανολογώ πως είναι τύπου C3. Και αν όντως αυτό ισχύει, θα έπρεπε να προβάλλεται ως πλεονέκτημα στα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Όπως και να έχει, η φωτάβια του σε καθυλώνει, καθώς η ανάγνωση της ώρας έχει τέτοια σαφήνεια και καθαρότητα που θα ευχόσουν να είναι το ίδιο καλή και σε συνθήκες ημέρας. Ένα ιδιαίτερο γνώρισμα του άβυσσος αποτελεί και η απροστάτευτη κορώνα του. Αυτή έχει την μορφή ενός οκτάγωνου μπουλονιού και στο μέσο της κοσμείται από ένα εγχάρακτο λογότυπο της διπροσωπείας του Θεού Ιαννού. Παρά την εκεντρική της όψη αποδεικνύεται αποτελεσματική και δείχνει συμπαγής κατά τη χρήση. Η κορώνα είναι βιδωτή και επιπλέον είναι επιφορτισμένη με το κούρδισμα του μηχανισμού.
Στο μικρό χρονικό διάστημα που έχω το άβυσσος, η κορώνα πείθει με την απόδοσή της, χωρίς ωστόσο να λείψουν κάποιες στιγμές ασάφειας, όταν δεν σου δίνει την πληροφόρηση αν ξεβίδωσε καλά ή όχι, προκειμένου να περάσεις το κούρδισμα. Η γενικότερη πεποίθηση στο χώρο τίνει να είναι αντίθετη στον συνδυασμό ενός κουρδιστού μηχανισμού σε ρολόγια που έχουν κατά δυτικό προσανατολισμό και κατ' επέκταση βιδωτή κορώνα. Η πράξη έχει δείξει πως το καθημερινό βίδωνε-ξεβίδωνε και το υπέρμετρο σφίξιμο χάριν εξασφάλισης της στεγανότητας του ρολογιού καταπονεί ιδιαίτερα τον άξονα της κορώνας και ελοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος να το στραβοβιδώσεις και να προκαλέσεις φθορά κυρίως στα σπυρώματα ή στις τσιμούχες. Η ψυχή του άβυσσος είναι ο μηχανικός κουρδιστός μηχανισμός του, ο ελβετικής προέλευσης ETA Peugeot 7001. Συνιστά έναν ρωμαλαίο μηχανισμό με σχεδόν 5 δεκαετίες στην πλάτη του και διακρίνεται για την σταθερότητα και την αξιοπιστία του. Για τους παθιασμένους με το κούρδισμα να τονίσω πως θέλει λίγη προσοχή, καθώς δεν υπάρχει σύστημα προστασίας στο μέγιστο όριο συσπήρωσης του ελαττηρίου. Μιλάμε για έναν βραδύπαλμο μηχανισμό με συχνότητα τα 3 Hz ή τις 21.600 ταλαντώσεις την ώρα. Επιπλέον έχει 17 Joules και Inca Block Shock System. Έχει αυτονομία λειτουργίας στις 42 ώρες, ενώ η απουσία του δευτερολεπτοδείκτη επιδρά αγχολητικά στην έγνοια της χρονομετρίας του. Εδώ να προσθέσω πως δεν έχει τη δυνατότητα hacking seconds κατά τη ρύθμιση της ώρας, κάτι που έχει μόνο φιλολογικό ενδιαφέρον στην περίπτωσή μας. Είναι πρικισμένος με μια λεπτεπίλεπτη σιλουέτα μόλις 23,3 χιλιοστά διαμέτρου και 2,5 χιλιοστά ύψους και εκτός αυτού, οι δυνατότητες της ρυθμισιμότητας και τροποποιησιμότητάς του τον έχουν κάνει ιδιαίτερα αγαπητό από πολλές επιφανείς εταιρείες, όπως την Blompa, Omega, Montpla, Bombe-Mexier, Nomos και άλλες. Ο μικρός όμως μηχανισμός δεν διαπρέπει με το εξωτερικό του κάλος και δείχνει απλός και απεριποίητος. Οι τρεις γέφυρες δείχνουν αραφινάριστες και δεν επιτρέπουν να δεις και πολλά. Άλλωστε η επιλογή του είχε καθαρά προσωρινό χαρακτήρα, κυρίως για τις ανάγκες προώθησης του μοντέλου μέσω του Kickstarter. Αφού και έκλεισε η στρόφιγγα διάθεσης μηχανισμών ETA σε τρίτους από το Swatch Group, η Anos κατέφυγε σε μια εξίσου ποιοτική πρόταση από τον κατασκευαστή Σελίτα. Πλέον στο άβυσσος έχει φωλιάσει ένας πιο σύγχρονος αλλά παρόμοιας φιλοσοφίας κουρδιστός μηχανισμός με κωδικό SW216-1 που τρέχει στα 4 Hz. Το άβυσσος προσφέρεται με ένα ανθεκτικό στο νερό μπλε ιταλικό δερμάτινο λουρί, το οποίο από πίσω έχει επένδυση από στρώμα πολυουρεθάνης, καθώς και με ένα πολύ μαλακό ράμπερ νάτο λουρί της Bonetto Cinturini. Τα λουριά εισχωρούν στο κανάλι κάτω από την κάσα και γλιστρούν απροβλημάτιστα πάνω από τις μπαρέτες. Σε ερώτημα που έθεσα στον κατασκευαστή του άβυσσος για το πώς αφαιρούνται τα spring bars, μου ανέφερε ότι αυτά είναι κανονικά spring bars αλλά με cover, για να βοηθάει το πέρασμα του strap. Αν θέλει κάποιος μπορεί να τα κόψει και να βάλει κανονικά spring bars των 20 χιλιοστών του εμπορίου. Οι τρύπες βέβαια υπάρχουν κανονικά. Το δερμάτινο λουρί είναι λίγο σκληρό στην αρχή και θέλει το χρόνο του, ενώ το rubber απλά δεν υπάρχει σε αίσθηση, καθώς έχει μια προσδόκητη ελαστικότητα κάνοντας την εφαρμογή του στον καρπό απλά συναγώνιστη. Η σχεδιαστική καινοτομία του strap channel πραγματικά πετυχαίνει το σκοπό του, καθώς νιώθεις το ρολόι ένα με το χέρι σου. Το βάρος του ρολογιού συνδράμει στην προσλαμβάνουσα αίσθηση, καθώς τελείως γυμνό ζυγίζει 95 γραμμάρια, με το δερμάτινο λουρί φορεμένο ανεβαίνει στα 111 γραμμάρια και με το ράμπερ στα 114. Η Anos προσφέρει το άβυσσο σε 4 χρωματικές εκδόσεις, χωρίς να υπολογίζω τις 2 εκδοχές του με φινίρισμα PVD, οι οποίες διατέθηκαν μόνο κατά την περίοδο του Kickstarter και ίσως ξαναεφανιστούν στο μέλλον αναλόγως τη ζήτηση που θα έχουν. Ο Ζαν Κοκτό έλεγε πως η ιστορία με το πέρασμα του χρόνου διαστρεβλώνεται, ενώ ο μύθος εξελίσσεται στο σημείο που γίνεται πραγματικότητα. Πάνω εδώ, πιο επικαιρό από ποτέ, πολλές από τις σύγχρονες και όχι μόνο καταξιωμένες εταιρείες του χώρου ενστερνίζονται και ποντάρουν σε ένα διαστρεβλωμένο ή και επίπλαστο παρελθόν προκειμένου να έχουν στέρεα ιστορικά θεμέλια χάριν του μάρκετινγκ. Η νεότευχτη Ιανός, χωρίς να την ακολουθεί κάποια ιστορία, προτίμησε την μυθολογία που τυχάνει να είναι η πρωτότοκη αδελφή της ιστορίας.
με την υλοποίηση του άβυσσος ενσαρκώνεται η μοιραία συνάντηση των σημειακών σφουγγαράδων και του μηχανισμού των αντικυθύρων. Η Ιαννός δημιούργησε ένα ελβετικό ρολόι που αποτείνει φόρο τιμή στην αγέροχη στάση ζωής των δυτών της Σύμης και του αρχαίου μας πολιτισμού. Η τρέχουσα τιμή του Ιαννός άβυσσος είναι στα 1250 ελβετικά φράγκα, χωρίς να υπολογίζονται οι φόροι και τα μεταφορικά, ανεβάζοντας κατά πολύ παραπάνω το συνολικό κόστος αγοράς. Σε αυτό το εύρος τιμών αυτομάτως έρχεται αντιμέτωπο με μοντέλα καθιερωμένων στο χώρο εταιρεών, κάτι που κάνει πολύ δύσκολο το έργο του. Το άβυσσος τραβάει το δικό του μοναχικό δρόμο και δεν ακολουθεί τον καθοσπρεπισμό των τελικάτων και εκλεπτισμένων ντάιβερ του ανταγωνισμού. Αυτό όμως που το ξεχωρίζει απ' τα άλλα είναι πως το άβυσσο σχεδιάστηκε έχοντας απέναντί του ως εικόνα το σκευρωμένο και ρητηδιασμένο πρόσωπο ενός φουγγαρά δίτη που το έχει κάψει ο ήλιος και η αλμύρα και είναι έτοιμος να βυθιστεί για ακόμη μία φορά στο απέραντο γαλάζιο. Το δικό μας άβυσσος μένει στην ουσία και κουβαλά ελβετικές γενετικές καταβολές καλυμμένες με έναν αρχαιοελληνικό μανδύα εμποτισμένο στα χρώματα της ελληνικής γης. Αλήθεια, αξίζει να επενδύσει κανείς αυτό το σεβαστό ποσό σε μια Swiss made microbrand χωρίς παρελθόν ή την ελάχιστη αναγνωρισιμότητα? Αν η μοναδικότητα είναι αυτό που αναζητά κάποιος, τότε γιατί όχι? Αν βρήκατε ενδιαφέρουσα την παρουσίασή μου, κάντε ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι μου. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.